Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί αρκετές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Ιαννητών στο οδικό δίκτυο της πόλης, με στόχο την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τη δημιουργία συνθήκων ασφαλείας για πεζούς και οδηγούς. Μεταξύ των έργων που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα βρίσκονται οι κυκλικοί κόμβοι σε διάφορα σημεία και διασταυρώσεις, όπως στις οδούς Αγίου Κοσμά και Βελισσαρίου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Κατσάρη, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για κυκλοφοριακά θέματα Φώτη Μπουραντά. Όπως βλέπετε, πράγματι γίνονται ορισμένες παρεμβάσεις μέσα στην πόλη. Είναι στη Μακαρίου που δεν έχει τελειώσει ακόμη ο κόμβος. Πάντως και όπως είναι διαμορφωμένος τώρα, γίνεται πιο καλύτερη κυκλοφορία. Στην Αγίου Κοσμά και Βελισσαρίου και σε άλλα σημεία, στην Κραμπάλα και Παπανδρέου. Στην Κραμπάλα και Κατσάρη, στην Φιλική Στερία και Παπανδρέου, στη Ριζάρη γίνεται, στην Αγροτική Τράπεζα και σε άλλα σημεία που έχουν εγκριθεί ακόμη από το Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω μέχρι τέλος του έτους. Αλλά και στην επόμενη χρονιά να τελειώσουν αυτοί οι κόμβοι, όλες αυτές οι ρυθμίσεις, για να γίνεται πιο καλύτερη κυκλοφορία και να αποφεύγονται τα τροχαία ατυχήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στην πόλη πρέπει να δώσουμε και προθέσεις στους πεζούς. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις τώρα στη Δοδόνης και σε άλλα σημεία με τα πεζοδρόμια. Πρέπει να γινόμαστε άνετα. Και στη συνέχεια θα πάμε και πιο έξω. Αυτός γίνεται ο σχεδιασμός και αυτός έτσι πρέπει να γίνεται στο κέντρο της πόλης πρώτα και στη συνέχεια θα πάμε και έξω στα διαμερίσματα αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης. Ο κύριος Μπουραντάς σημείωσε πως γενικότερα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν βελτιώσει την κίνηση στο κέντρο της πόλης, ενώ σε αυτό συμβάλλει και η κατασκευή των νέων μεγάλων οδικών αξώνων. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κύριος Μπουραντάς, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αν δεν υπάρξει τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς. Εγώ πιστεύω και το δέχονται και όλοι ότι έχει μια βελτίωση. Δεν λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, ότι έχει γίνει μια βελτίωση του κυκλοφορίου. Φαίνεται και το βλέπουμε όλοι μέσα στην πόλη. Βέβαια, έχουν γίνει και πολλοί δρόμοι. Πολύ διευκολύνεται η παράκαμψη. Τώρα με την Εγνατία και με άλλους δρόμους, γίνηματα θα ολοκληρωθεί και ένα μεσαρέα. Αυτοί είναι δρόμοι που θα ανακουφίσουν το κέντρο της πόλης. Πρέπει όμως να σεβόμαστε και το κώδικα της κυκλοφορίας.